Αν και σε λίγες μέρες ο Νοέμβριος μας αποχαιρετά και μπαίνουμε επίσημα στο χειμώνα, τα κρουαζιερόπλια δεν έχουν πει το αντίο τους για φέτος και δύο ακόμα επισκέφτηκαν το λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για το MSC Orchestra και ανήκει σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερόπλιων στον κόσμο. Το πρωί έδεσε εκτάκτως στα Χανιά με χωρητικότητα 3.223 επιβατών. Το επιβλητικό και πολυτελές πλοίο έχει περίπου 1.000 άτομα πλήρωμα και ήρθε από το κατάκολλο της Πελοποννήσου με επόμενο σταθμό τον Πειραιά. Οι τουρίστες βγήκαν από το πλοίο και ξεκίνησαν τη βόλτα τους στην πόλη. Ιταλιάνο, καπίδε. Είναι όμορφη πόλη, μας αρέσει. Τώρα θα τη γνωρίσουμε καλύτερα. German. Έρχομαι πρώτη φορά στα Χανιά. Ωραίος καιρός. Είναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι τον τόπο σας, αλλά πρώτη φορά μέσω της κρουαζιέρας. Bonjour, maman. Είμαστε από την Ισπανία, θα κάνουμε τη βόλτα μας και τα ψώνια μας. Δεν ήταν όμως μόνο το MSC Orchestra στο λιμάνι της Σούδας. Πιο δίπλα έδεσε το κρουαζιερόπλιο Αμάντεα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 600 τουρίστες και 290 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο ήρθε από τη Χάιφα του Ισραήλ και μετά τα Χανιά θα δέσει στη Νίκαια της Γαλλίας. Τα μέτρα ασφαλείας αυστηρά εδώ στο λιμάνι της Σούδας που έδεσαν δύο κρουαζιερόπλια. Μάλιστα, οι πρώτοι επισκέπτες ολοκλήρωσαν τη βόλτα τους στα Χανιά και τώρα επιστρέφουν στο πλοίο. Το Αμάντεα έριξε και την αυλαία των προγραμματισμένων αφίξεων στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα, μόνο εκτάκτως και λόγω καιρικών συνθήκων, θα δούμε και κάποιο άλλο. Διαφορετικά, ξανά του χρόνου. Να σημειωθεί ότι από τον Απρίλιο φέτος περίπου 90 κρουαζιερόπλια έδεσαν στο λιμάνι και δεκάδες χιλιάδες τουρίστες περιηγήθηκαν στην πόλη των Χανίων.